και παρόλα στις ενδείξεις και στις θέσεις των ιατρών επιστημόνων, τούτη στην Παναγία κάνει το θαύμα και ξέρουμε πολύ καλό ότι ο Σμπούλης έχει κατευθύνσει ως τάξης. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Παναγία μας είναι εδώ, όπως είπε ο Δεσπότης, είναι ανάμεσά μας. Να την παρακαλέσουμε και να δείτε ότι δεν δίνει μόνο ελπίδα, δίνει όπως είπε ο Σεβασμιότητος αυτό το φως που λείπει. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν μπερδευτεί, έχουν ζαλιστεί. Ξεχνούμε την παράδοσή μας. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, το ότι τη μια ζώνη της Παναγίας είναι στο Άγιο Χώρος. Τι είναι το Άγιο Χώρος? Ένα τμήμα του ελληνικού κράτους. Και μάλιστα η Παναγία μας ενέλησε με τα αποδείξεως, η μονίμα των παιδιών είναι το ιατρικό κέντρο των μόνων μεγαλύτερων της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και έχουμε δύο γορίτες της Αγίας Ζώνης Ευασμιότητας. Τον Ιωάννη των Κατακοσινών, τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και τον δεύτερο το ετήν, τον Κνέζη, δηλαδή τον ηγεμόνα της Σερβίας Λάζαρο, ο οποίος μετά έγινε και τον μάρτυρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Η μονίμα των παιδιών μας δίνεται με την κοινωνική ζώνη και με τα θαυματουργικές εικόνες δικές της. Άρα λοιπόν είναι ένα θεωμετρικό κέντρο. Και έρχεται σήμερα από τον άνθρωπο με την μια ζώνη, όχι απλώς να την δούμε και να δούμε το σταυρό μας. Έρχεται να μας κινητοποιήσει. Έρχεται να μας υποβάλει σε έναν εσωτερικό καταρχήν πνευματικό συναγερμό. Έρχεται να μας φωτίσει να καταλάβουμε το μεγαλείο του ελληνισμού. Να καταλάβουμε το μεγαλείο της Ορθόδοξης Παραδόσεως. Έρχεται από τον άνθρωπο. Και δεν είναι τυχαίο. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι ο χώρος της καθαρότητος, της παρθενίας. Είναι ο χώρος της μετανοίας. Είναι ο χώρος της αφιερώσεως. Και η Παναγία μας ιδέλησε να φυλάσσεται σε τόπο αγνότητος, σε τόπο καθαρότητος και σε τόπο υπακοής της σοφροσύνης. Και έρχεται εδώ να μας ενισχυθεί και να μας προκαλέσει να μας δώσει αυτή τη δύναμη που χρειαζόμεθα, ώστε να καταλάβουμε το μεγαλείο της Ορθοδοξίας και να μην ξεχνούμε και κυβερνώντες και κυβερνόμενοι και επιμένες και επιμενόμενοι να μην ξεχνούμε ότι η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι η Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και σας είπα πριν, έγινε με έρευνα σε σχόλες που δίνουμε τρέχοντας στην Ρωσία και όταν είπα εκεί στους ενδιαφερομένους, ξέρετε, εσείς έχετε δημογραφικό πρόβλημα και η τιμία ζώνη θα συμβάλλει στη λύση του δημογραφικού προβλήματος. Έρχεται ο δημοσιογράφος συνασμότητα μετά από έναν χρόνο και στις πόλεις που πήγαινε για ζώνη αυτές πήγαν οι γεννήσεις κατά 80-100.000. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και μάλιστα διάβασα με έναν μια εμπειρία δική που κόμισε το γόνατό της στη Ρωσία και πήγε σε πολλούς γιατρούς. Και ήρθε μετά και μου λέει: η μόνη νύχτα που δεν πόνεσε το γόνατό μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Διαβάσα έναν άλλο με την Αγία Ζώνη που μπορούσε τη μέση μου και έφαγε τα χρήματα στους γιατρούς. Ενώ το διάβασε ο ιερέας με την Αγία Ζώνη, έκανε ένα κράκ και δεν το ξαναπόνεσε. Ένας άλλος, εγώ όταν ήρθα πριν από καιρό, από χρόνια στην Αθήνα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πήγαινα στο αυτοκίνητο για να πάω στον Άφλιο, να πάρω την Αγία Ζώνη. Προσκύνησε και άρχισε να κλαίει ο αιρός. Του λέω: γιατί κλαις? Μου λέει: μου συνέβη το εξής. Έχει 10 χρόνια που έχασα την όσφυνσή μου. Και μετά από 10 χρόνια μου δίνει η εμποδία της Αγίας Ζώνης. Γιατί σας τα λέω αυτά? Για να σας πω ότι έχουμε έναν κοιμήλιο πνευματικών και κατά την πίστη μας θα μας δώσει την χάρη, την ευλογία, την ίαση, την θεραπεία και των ψυχών και των σωμάτων. Εύχομαι η Παναγία να μας βοηθήσει, ώστε πραγματικά αυτές τις μέρες να μας δώσει αυτό που δίνει σε όλους, την αναστάσιμη χαρά. Και πράγματι θα εφραυτούμε